Κυρίες και κύριοι, τώρα καλησπέριζουμε στο στούντιο εδώ του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας την κυρία Αθηνά Αηδονά Θανασιάδου, που είναι η αντιπεριφερειάρχης οικονομικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Πέλλας. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, κυρία Αηδονά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Για να δούμε βεβαίως τι γίνεται με την περιφέρεια. Είναι βεβαίως γνωστό ότι η περιφέρειά μας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η πρώτη σε απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποια είναι η στόχευση της περιφέρειας για τα έργα για την επόμενη περίοδο. Καλησπέρα και από εμένα, κύριε Χατζημίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω και εγώ χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Είναι πολύ κοντά οι γιορτές τις που περάσαμε. Η περιφέρειά μας, πολύ σωστά είπατε, ότι πέρυσι τουλάχιστον έκλεισε πρώτη σε απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Αλλά και φέτος οι ρυθμοί είναι οι ίδιοι και νομίζω ότι θα πετύχουμε το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι τα αισιόδοξα βέβαια μηνύματα τα οποία έχουμε στη λειτουργία της περιφέρειάς μας, διότι το τοπίο μέσα στο οποίο δουλεύουμε δεν είναι και το καλύτερο, θα μπορούσα να πω. Με την ευκαιρία αυτή να θίξω ότι αύριο και μεθαύριο έχουμε το πρώτο κοινό συνέδριο Ένωσης Περιφερειών και ΚΕΔΕ στην Αθήνα, ένα πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά ιστορικό συνέδριο, στο οποίο θα συζητήσουμε όλα τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία μας απασχολούν, εν ώψη και της μεταρρύθμισης η οποία προετοιμάζεται από την κεντρική εξουσία. Χωρίς να την έχετε ακόμα βέβαια την μεταρρύθμιση. Δεν τη γνωρίζουμε καθόλου. Ό,τι έχει δουλευτεί χωρίς τη δική μας συμμετοχή. Δεν γνωρίζουμε ό,τι ακούμε. Ακούμε μόνο για την απλή αναλογική. Όλα τα άλλα είναι θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, τα υποθέτουμε. Mm-hmm. Έξω όμως από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που πραγματικά εκεί πάμε πάρα πολύ καλά, εκείνο το οποίο εγώ ως Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όλης της περιφέρειάς μας έχω να πω, είναι ότι η κεντρική αυτοτελής πόρη, δηλαδή το κυριότερο έσοδο των περιφερειών, την τελευταία περίοδο από το 2011 μέχρι σήμερα που άρχισε η κρίση, έχουν μειωθεί κατά 80% περίπου. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. 80% μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, αρμοδιότητες πολλές, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που θα θέλαμε να τις αντιμετωπίσουμε. Μείωση προσωπικού, το οποίο φεύγει λόγω ορίου ηλικίας και δεν αντικαθίσταται στον ίδιο αριθμό που θα έπρεπε για να έχουμε μία ισορροπία. Mm-hmm. Και μεγάλη αύξηση της γραφειοκρατίας. Αυτό είναι ένα δύσκολο τοπίο, το οποίο προσπαθούμε όλοι με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη μας να το αντιμετωπίζουμε και νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βεβαίως είναι το ζήτημα αυτό το οποίο θέτετε όλοι, και οι Δήμαρχοι αλλά και οι Περιφερειάρχες, στο κοινό συνέδριο αυτό που θα γίνει, να μην έρχονται άλλες αρμοδιότητες στην περιφέρεια χωρίς να υπάρχει και η πρόβλεψη για την χρηματοδότησή τους. Είναι νομίζω το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζεται στην περιφέρεια, κυρία Αηδονά. Βεβαίως και είναι. Αυτό θέλησα να τονίσω από την αρχή, διότι κανείς δεν αρνείται να αναλάβει αρμοδιότητες, αλλά όταν μας δίνουν την αρμοδιότητα για ηλεκτροφωτισμό, την αρμοδιότητα για συντήρηση των οδών και δεν έχουμε ταυτόχρονα και χρήματα, πρέπει να απολογούμαστε για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι όπως πρέπει να το κάνουμε. Mm-hmm. Βέβαια, αισιοδοξούμε όμως. Θέλω να πω ότι και στο τελευταίο αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο που έγινε στην πόλη μας, όλα αυτά τα θέματα και εμείς, αλλά κυρίως ο Περιφερειάρχης, τα θέσαμε στους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι ήταν σε όλες τις συνεδριάσεις τις οποίες διευθύναμε. Πήραμε υποσχέσεις, ελπίζουμε ότι δεν θα μείνουμε στο επίπεδο των υποσχέσεων, αλλά ότι θα ικανοποιηθούν έστω και ένα μέρος από αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και τα οποία πραγματικά πρέπει να βρουν τη λύση τους. Θα τα δούμε βεβαίως τις επόμενες ημέρες, καθώς θα είναι σε εξέλιξη το κοινό συνέδριο αυτό. Να έρθουμε τώρα στην Πέλλα, κυρία Αηδονά, διότι έχετε και την άλλη ιδιότητα της αναπληρώτριας Περιφερειάρχη Πέλλας. Αντιπεριφερειάρχη, με συγχωρείτε. Να με κάνετε περιφερειάρχη. Δεν θέλω να σας κάνω περιφερειάρχη. Ωστόσο. Αλλά έχουμε περιφερειάρχη, καλό και νέο. Τον κύριο Τζιτζικώστα, βεβαίως. Λοιπόν, κυρία Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, είναι το ζήτημα εκεί. Πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Πέλλα και κληθήκατε και εσείς να αντιμετωπίσετε. Ένα από αυτά τα οποία τα έχουμε επισημάνει και εμείς πολλές φορές από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας, η οδοποιία και η μη σύνδεση της Πέλλας με την Εγνατία.
στην καρδιά του προβλήματος, κυρία Χατζημίση. Εδώ και 18 μήνες ανέλαβα προσωρινά, λόγω κολλήματος του εκεί αντιπεριφερειάρχη, με απόφαση του Περιφερειάρχη μας, να εκτελώ παράλληλα με τα κανονικά μου καθήκοντα της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και τα καθήκοντα της αναπληρώτριας Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας. Καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο το φορτίο, διότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή ενότητα, η οποία έχει και πολλά θέματα και πολλά προβλήματα, όπως όλες οι περιφερειακές ενότητες της χώρας μας. Τώρα, 18 μήνες μετά, αισθάνομαι πολύ πιο ασφαλής και αισθάνομαι πολύ καλύτερα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την διοίκηση της περιφερειακής ενότητας. Το μεγαλύτερο θέμα το οποίο απασχολεί και το οποίο από την αρχή μου το τόνισαν όλοι οι φορείς, είναι το συγκοινωνιακό. Είναι η μόνη περιφερειακή ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας η οποία δεν έχει καμία επαφή με την Εγνατία Οδό ούτε με τις καθέτους. Είναι λοιπόν ένα στίχημα του Περιφερειάρχη και εμού και όλων των περιφερειακών συμβούλων να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, και ήδη ο Περιφερειάρχης κατάφερε να εξασφαλίσει 10 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρώτη, αν θέλετε, κίνηση καλή για να αρχίσουν οι απαλωτριώσεις για τις παρακάμψεις Χαλκιδόνας και Γενιτσών, βεβαίως, για να γίνουν αυτές οι δύο παρακάμψεις, οι οποίες οφείλω να πω ότι έχουν μελετητική ωριμότητα. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, αν υπήρχαν τα χρήματα, θα μπορούσαν να δημοπρατηθούν και να αρχίσουν τα έργα. Απαιτείται ένα κονδύλι περίπου 220 εκατομμύρια. Εμείς παλεύουμε γι' αυτό, θεωρούμε ότι πραγματικά θα καταφέρουμε να το δρομολογήσουμε. Είναι αυτό το μεγαλύτερο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Το αίτημά μας για προαστιακό σιδηρόδρομο, επίσης και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αίτημα. Και ο ηλεκτροφωτισμός όλης της περιφερειακής ενότητας, δεδομένου ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Ο Περιφερειάρχης μας, θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ηλεκτροφωτισμού σε όλη την περιφέρεια και όχι μόνο στις περιφερειακές ενότητες, έχει δρομολογήσει μία πρόταση να το αντιμετωπίσει με ΣΔΙΤ και έχει προχωρήσει αρκετά αυτή η διαδικασία. Περιμένουμε την ολοκλήρωση από την κεντρική εξουσία. Εάν γίνει αυτό, θα πάμε στις εκλογές, αφού θα έχουμε φωτίσει, θα έχουμε ηλεκτροφωτίσει όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Οπωσδήποτε. Και βέβαια, αυτό που είπατε, ότι το συγκοινωνιακό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν είναι μόνο το ότι δεν υπάρχει σύνδεση με την Εγνατία, αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι, το οδικό δίκτυο είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και βεβαίως είναι και η παλιά Εθνική Οδός, η οποία είναι οπωσδήποτε πολύ επικίνδυνη κιόλας για τους οδηγούς, μπορούμε να το πούμε καθαρά. Από εκεί και πέρα, και πρόβλημα με την φτώχεια στην περιοχή, το αντιμετωπίσατε και πρόσφατα με το πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτον θέλω να συμπληρώσω στο προηγούμενο θέμα το οποίο θίξαμε, ότι πάλι με προσπάθειες μεγάλες του Περιφερειάρχη εξασφαλίστηκαν κάποια χρήματα και 2,5 εκατομμύρια από αυτά δόθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ασφαλτικά, δηλαδή για τακτοποίηση δρόμων. Βέβαια είναι πολύ λίγο το ποσό μπροστά στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Όμως είναι και αυτό κάτι. Το τρέχουμε, το πολεμάμε. Το πρόβλημα της φτώχειας δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι μια νοικοκυρεμένη περιφερειακή ενότητα. Εμείς όμως σαν περιφερειακή ενότητα προσπαθήσαμε να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα τις Άγιες αυτές οι μέρες και καταφέραμε να διανύμουμε μεγάλες ποσότητες από κρέας χοιρινό και μοσχαρίσιο, νομίζω, είχαμε και όχι μόνον στους δικαιούχους αυτής της παροχής, αλλά δώσαμε και για τα σίτια της Μητρόπολης και στα Γενιτζά και στην Έδεσα. Νομίζω 500 κιλά στη μία Μητρόπολη, 200 στην άλλη, επίσης στο ορφανοτροφείο και στο γεροκομείο. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά το χαρήκαμε πολύ και νομίζω ότι ανακουφίσαμε πολύ κόσμο. Κύριε Δονάτορα, πριν από λίγο βιάστηκα να σας κάνω περιφερειάρχη, ωστόσο οι εκλογές περιφερειακές έρχονται. Ο κύριος Τζικώστας έχει ήδη δηλώσει ότι θέλει να υπάρχει συνέχεια σε αυτό που έχει ξεκινήσει. Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε? Θα ακολουθήσετε τον κύριο Τζικώστα? Πάντοτε. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι αρκετά χρόνια στην αυτοδιοίκηση.
και στην Ομαρχία και με τον Απόστολο τον Τζικώστα από την πρώτη στιγμή που έγινε Περιφερειάρχης. Η συνεργασία μας είναι άψογη. Με τιμά με την εμπιστοσύνη του σε θέσεις κλειδιά. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρω και εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από τον τρόπο της συνεργασίας μας. Ο Περιφερειάρχης μας κατηδίαν μας το είχε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό ότι θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Περιφερειάρχης και θα διεκδικήσει πάλι το αξίωμα του Περιφερειάρχη, το είπε και δημόσια, επομένως δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρώ ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, το καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτό γίνεται αντιληπτό. Η συνεργασία μας με όλους τους φορείς είναι άψογη και νομίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα αποδείξουν την αλήθεια των ισχυρισμών μου. Δεν είναι μακριά, θα είμαστε εδώ και θα τα δούμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ειδωνά, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.